Τώρα ανοίγετε τους αυτούς του αιώνου. Το μόνο που δεν θα συζητηθεί εδώ θα είναι η ανάπλαση της παραλίας. Βλέπετε τι ζητήματα φέρνουν. Από την κυρία, τους κυρίους όλους. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν ήταν σωστό. Απαξιώνετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 24 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, 9 η ώρα, είναι Παρασκευή, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα συζήτηση της ανάπλασης της παραλίας. Απαξιώνετε το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσέξτε. Ναι, το ξέρω κι εσύ. Το ξέρω, σε μένα το λέω. Να σου πω λίγο, Θανάση. Να τέλειωσε. Όχι, θα ήθελα να σας πω. Ναι. Δύο λεπτά. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Ηλίας Πετσής ζήτησε την υπογραφή μας για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την υπογραφή μας. Ναι. Την αντιπολίτευση για να έρθει το θέμα πιο γρήγορα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπογράψα. Ξέρετε γιατί. Γιατί πίστευα ότι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έρχεστε εδώ σήμερα. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Μπορείτε να... Αυτό θα έπρεπε να το είχατε κάνει πριν από πολύ καιρό. Ακούστε λίγο. Συγγνώμη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σου πω, αγαπητέ Θανάση, ότι αυτή τη συνάντηση με φορείς την έβαλα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Περίμενε. Προσωπικά. Θα ήθελα. Βλέπω ότι παίζετε τις κουμπάρες. Θα ήθελα. Ακριβώς αυτό γίνεται. Όχι. Σήμερα κάνουμε το μνημόσυνο της ανάπλασης της παραλίας. Αυτό βλέπω εγώ. Το μνημόσυνο κάθηκε ένα έργο, απεντάχθηκε. Εγώ δεν λέω ότι θες εσείς, η σημερινή δημοτική αρχή. Εγώ θέλω να τονίσω τις ευθύνες που υπάρχουν και το βάζουμε ζήτημα συνέχεια σαν λαϊκή συσπήρωση για τον τρόπο που δίνονται τα έργα, το αλυσμερίζει αυτό που γίνεται, για τον τρόπο αυτό που δίνονται και πώς δίνονται αυτά τα έργα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έργα σαν το δικό μας που αφεντάχθηκε στην Ελλάδα έχουν αφενταχθεί κι άλλα. Πολλά. Το 80%. Ναι. Αυτή τη στιγμή σήμερα όλοι πατάνε πάνω στο πτώμα της Εδησού. Αυτό να ξέρετε. Να το θυμάστε αυτό. Είναι λάθος σας. Θα έπρεπε και το Δημοτικό Συμβούλιο και σας το τονίσαμε και πολλοί συμπατριώτες μου είχαν έρθει να γίνει εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ένα θέμα. Για τον άνθρωπο εκεί τα λόγω. Θανάση, έχουμε θέμα που τα απομαγνητοφόρηση. Απαγορεύεται να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο εκεί που δεν μπορούν να γίνει απομαγνητοφόρηση. Το έχουμε πει. Αν το είπε εσύ αυτό. Τώρα εγώ το πιστεύω. Δεύτερο, μην συγχαίρει το Δημοτικό Συμβούλιο με την ενημέρωση του κόσμου. Αυτό που γίνεται από τώρα, εγώ το κάνω συνεχώ στα νησιά. Στι 24 του μηνό, τι έχουμε ορίστε. Τι περιμένετε να πει ο Θανάσης ο Καμαράτος, ο Σπύρος ο Σταματίου, ο Στέλιος ο Βενετής, που είμαστε πρόσωποι εδώ. Τσέριτσου, τι να πούμε, αυτό τα είπα τώρα. Θέλω να σας πω, τα ίδια θα μας πείτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άκουσε το θέμα. Θανάση μου, εκεί θα ενημερωθεί το Συμβούλιο. Άκουσε. Εκεί θα ενημερωθεί το Συμβούλιο. Το να έχω την επαφή με τους πολίτες και να ενημερώνω για το οτιδήποτε έγινε. Την πρώτη εβδομάδα. Άκη, το θυμάσαι. Σας το έχω ξανατονίσει. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα που ανέβα, ήμουνα εδώ και ενημέρωνα τον κόσμο. Ψηφίστηκε το ΣΟΑΠ και κάτως στη ληστεία. Σας είπα τότε. Έτσι, με επιχειρήματα ότι έπρεπε να γίνει το κάτι κάτω στην Λιγάδα και στην Ιστιαία. Δεν υπάρχει απομαγνητοφόρηση. Δεν επιτρέπεται του νόμου να γίνει στη Λιγάδα. Το να ενημερώσουμε. Θα έπρεπε να καλεστούμε οι φορείς. Αυτό που κάνετε τώρα θα έπρεπε να το κάνει κάτι κάτω νερό. Το καταλαβαίνω. Θανάση μου, το κάνω από την πρώτη εβδομάδα. Το κάνω από την πρώτη εβδομάδα που βγήκα. Είμαι σε επαφή με τις φορείς, είναι δίπλα σου. Πόσες φορές έχουμε συναντηθεί για θέματα της Εδησού. Ο Ηλίας ο Πετσής, ο κύριος Ηλίας Πετσής, επικαλέστηκε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι δεν λειτουργεί σωστά. Θα τον δικαιώσετε. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά. Θα τον δικαιώσετε. Γιατί συγχαίρεις τις καταστάσεις. Θα τον δικαιώσετε. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό, Θανάση. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να ενημερωθεί. Αυτό που έγινε όλα τα χρόνια από αυτό το Δήμο ήταν ενημέρωση. Όλοι κρατούσαν με ευθύνες. Ποιος φταίει, κάποιος φταίει. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και εδώ θα πρέπει να είναι άρρωστος κορδίδας. Σήμερα στην ουσία, για να μην διασωθεί το κουράδο, σήμερα στην ουσία, η δημοκρατία αρχή μας είπε ότι τέλος το έργο. Να το ξέρετε. Μην περιμένετε κανένα μας να κάνει καμία κυβέρνηση. Αυτά είναι de facto.
Είναι όλα παραμύθια. Κανένας δεν νοιάζεται για μας.